Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην απόψινή συγκέντρωση, εκδήλωση, συζήτηση βασικά θέλαμε για το μεγάλο θέμα που αφορά τους επικίνδυνους σχεδιασμούς για την περιοχή του Σκαραμαγκά. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των συλλόγων που παρευρίσκονται, γιατί η δική τους δράση άναψε το φυτίλι της αντίδρασης σε αυτά τα σχέδια και πυροδότησε ένα μεγάλο ξεσηκωμό στην περιοχή μας. Εκφράστηκε αυτό με τη μεγάλη συγκέντρωση στις 2 του μήνα και βέβαια για το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε πάρα πολλές άλλες δράσεις ακόμα. Σε αυτόν τον αγώνα έχουν μπει ήδη πολλοί σύλλογοι, σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης μας, συντονίζοντας τη δράση τους και σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Γνωρίζουμε ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, αφού πολλοί σύντροφοι και φίλοι έχουν φύγει στα χωριά τους για το Πάσχα. Όμως σκεφτήκαμε ότι πρέπει, έστω και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι σύντροφοι και οι φίλοι του κόμματος να ενημερωθούν για τις διάφορες πλευρές αυτών των σχεδιασμών για το Σκαραμαγκά, ώστε να είμαστε εξοπλισμένοι και έτοιμοι για τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ο Σκαραμαγκάς είναι μια όμορφη, θαυμάσια περιοχή που υμνήθηκε από περιηγητές, συγγραφείς και ποιητές, όπου κυριαρχεί το φυσικό κάλλος, την είσοδο, πύλη όπως λένε της Δυτικής Αθήνας. Η αρχαία Ιερά Οδός, το Ιερό της Αφροδίτης, η λίμνη Κουμουνδούρου, τα όρη Πικίλο και Εγάλεο και η κοιλάδα του Δαφνιού που αρχίζει από το Σκαραμαγκά και καταλήγει στη Μονή Δαφνίου, συνθέτουν μια περιοχή με σημαντικά ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς όμως είναι γνωστή η καταστροφική πολιτική που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών που καταδίκασαν σε υποβάθμιση ένα από τα πλέον θελκτικά σημεία της Δυτικής Αθήνας. Η καταστροφή, η απαξίωση, ο βιασμός της φύσης αποσυνθέτουν αυτό το υπέροχο σύνολο. Αλλοιώνουν τα αγαθά που έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα των χρόνων η φύση και ο άνθρωπος. Καταστρέφεται η περιοχή της Αφέας Καραμπαγκά, όπου έκτισαν τη ζωή και τα όνειρά τους εκατοντάδες οικογένειες. Επένδυσαν από το ειστέρημά τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στους υπέροχους οικισμούς που υπάρχουν εκεί. Όμως οι επιλογές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πλουτοκρατίας και όχι των κατοίκων. Έτσι, ξεκινώντας από τον Νιάρχο, που του δόθηκε ο χώρος των Αυπηγείων το 1956, φτάσαμε στον Προκοπίου, που πήρε 2-1, δηλαδή και τα ναυπηγεία, αλλά και το χώρο της Προβλήτας 4, δηλαδή τα 220 στρέμματα. Η έκταση των 220 στρεμμάτων είναι σαφές ότι έχει δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα, αφού η καταπάτηση της παραλίας έγινε καταπάτηση 100 στρέμματα της παραλίας και παράνομες επιχωματώσεις 120 στρεμμάτων. Αυτό λοιπόν δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να δοθεί σε ιδιώτη. Όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2016 έδωσε το χώρο αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 έδωσε το δικαίωμα παραχώρησης στους πιθανούς αγοραστές των ναυπηγείων Σκαραμαγκά της αποκλειστικής χρήσης της Προβλήτας 4, δηλαδή των 220 στρεμμάτων. Έτσι ολοκληρώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα της στέρησης από τον λαό της πόλης μας, αλλά και ολόκληρη της Δυτικής Αθήνας, της μοναδικής διεξόδου στο θαλάσσιο μέτωπο της Σκαραμαγκά. Για τα ναυπηγεία και τη στρατηγική υποβάθμιση και απαξίωση μέχρι να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση και να δοθούν, αλλά και για τους εργαζόμενους, σε αυτά που βίωσαν την καθημερινή ανασφάλεια, τις περικοπές στους μισθούς, τη διαθεσιμότητα και το σημερινό κίνδυνο της ανεργίας, όσοι έχουν απομείνει, αναφέρθηκε και η συντρόφισσα Χριστίνα και στη συνέχεια η σύντροφη Ιώνας και Παναγιώτης. Εγώ θα εστιάσω στο θέμα της Προβλήτας 4 και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χωροθέτηση χρήσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του νόμου 4949 του 22. Κάποιες από τις χρήσεις αυτές είναι οι παρακάτω. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης.
πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, αποθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης και βέβαια αυτό που είναι ο στόχος, που είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Δηλαδή, με δύο λόγια, το περίφημο LNG. Και επειδή οι καλές δουλειές πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένα και χωρίς χρονοτριβή, ο ίδιος νόμος προβλέπει την ένταξη των ναυπηγείων στις στρατηγικές επενδύσεις ταχείας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον έλεγχο των σχετικών μελετών και την παράκαψη ασφαλιστικών δικλείδων ασφάλειας. Τώρα βέβαια, αν για τα Τέμπη χρειάζονται 30 χρόνια για να μπει το σύστημα τηλεδιοίκησης, για να μην πηγαίνουν τα τρένα δηλαδή στην τύχη, ή για την αντιπλημμυρική θωράκιση του ποικίλου όρους που πνίγει και καταστρέφει το Χαϊδάρι, εκκρεμεί η μελέτη, προσέξτε, μόνο η μελέτη, δεν μιλάμε στο δεύτερο στάδιο. Εκκρεμεί λοιπόν από το 2016, καταλαβαίνετε ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτού του αστικού κράτους. Η εξυπηρέτηση και τα κέρδη των πατριωτών σε εισαγωγικά εφοπλιστών ή βιομηχάνων ή τραπεζιτών και άσε τον κόσμο βέβαια να σκοτώνεται, να πνίγεται ή να καίγεται. Αυτές οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται σημαίνουν καταστροφή για την περιοχή, είπε η Χριστίνα μια ορολογιακή βόμβα που μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι τυχαίο που το LNG χαρακτηρίζεται σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα. Πού χωροθετούνται όμως αυτές οι κρίσεις? Σε απόσταση 100 μέτρων από τα πρώτα σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή με 3.000 περίπου κατοίκους και όπου υπάρχουν ακόμα δύο δομές αμαία, η Ελπίδα και το ΚΕΑ αμαία, και σχολεία όλων των βαθμίδων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με 650 μαθητές. Πάνε δηλαδή να δημιουργήσουν μια νέα κοιλάδα των τεμπών μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, στις τελευταίες δεκαετίες η ευρύτερη περιοχή έχει επιβαρυνθεί επικίνδυνα. Υπάρχουν διηγηστήρια, δεξαμενές πετρελαίου, τα στρατόπεδα του ναυτικού, οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες των θριάσεων με έφλεκτα υλικά και λιπαντικά και τώρα σχεδιάζονται από την Εκκλησία μέσω μιας εταιρείας της Χιστό ΑΕ να δημιουργηθούν διάφορες εγκαταστάσεις σε έκταση 3.000 στρεμάτων κατά μήκος της λεωφόρου Χιστού, καθώς επίσης σχεδιάζεται και η δημιουργία χωματερής με καύση απορριμμάτων στο σχιστό. Σκεφτείτε στις μυρωδιές που έρχονται καθημερινά από τα διηγηστήρια τι θα προσθεθεί ακόμα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για μυρωδιές, αλλά αν υπάρξει πιθανότητα βιομηχανικού ατυχήματος, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Το καλοκαίρι ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη με παλέτες στον Ασπρόπυργο, η οποία επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο, με έφλεπτα υλικά και λιπαντικά, απειλώντας με τον εφιάλτη του ντόμινο, γιατί εκεί έχει πάρα πολλές τέτοιες μονάδες. Λίγο καιρό πριν, η έκρηξη σε αποθήκη με μπουκάλες υγραερίου και προπανίου, λίγα μέτρα από τα διηγηστήρια, ήταν άλλο ένα καμπανάκι κινδύνου για την περιοχή μας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, εγκλήματα βέβαια, έτσι λέγονται, σε διάφορες περιοχές όλο τον κόσμο. Μόνο μερικά στοιχεία να σας πω. Στο Οχάιο το 44 την έκρηξη με LNG μιλάμε, έτσι, για τέτοια ατυχήματα και την πυρκαγιά σκοτώθηκαν 128 συνάνθρωποι μας. Στη Νέα Υόρκη το 1973 σκοτώθηκαν 40. Στην Αλγερία το 77 και το 2008 δύο ατυχήματα, 28 νεκρούς και 74 σοβαρά τραυματισμένους. Στο Βέλγιο το 2004 έκρηξη σε τερματικό σταθμό LNG, σκότωσε 23 συνανθρώπους μας και τραυμάτισε σοβαρά 50 ακόμα. Στην Ιγυρία το 2005 υπόγειος αγωγός LNG εξεράγει και η πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε κατέστρεψε 27 τετραγωνικά χιλιόμετρα με νεκρούς και καταστροφή του περιβάλλοντος και των κατοικιών. Πολλά ακόμα τα ατυχήματα, με πιο πρόσφατο αυτό που είπε βέβαια η Χριστίνα στο Τέξας, που βέβαια θεωρητικά είναι έτσι, η κοιτίδα
του καπιταλισμού η Αμερική, θα έπρεπε να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες κλπ. Αλλά έγινε για πολλές μέρες η φωτιά, τεράστιες εκρήξεις και πολλά θύματα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης την τεράστια θερμική και ηχητική ρύπανση που προκαλείται από τους σταθμούς αποθήκευσης και επαναειροποίησης LNG. Για να συνειδητοποιήσουμε όλοι τους κινδύνους από μια εγκατάσταση LNG, θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία από μελέτες που έχουν γίνει και δείχνουν τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος. Κάποια μόνο αποσπάσματα. Πυρκαγιά λίμνης. Εάν το LNG διαρρεύσει και δημιουργήσει υγρή κοιλίδα κοντά σε μια πηγή ανάφλεξης, όπως θα εξατμίζεται, οι ατμοί του θα αρχίσουν να καίγονται στροφιλιζόμενοι πάνω από την κοιλίδα. Η προκύπτουσα πυρκαγιά λίμνης θα εξαπλώνεται μαζί με την κοιλίδα LNG μακριά από την πηγή διαρροής. Η πυρκαγιά λίμνης είναι πολύ έντονη, η καύση της είναι ταχύτατη και αναπτύσσει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι οι φωτιές πετρελαίου ή βενζίνης. Και δεν είναι δυνατόν να κατασβεστεί. Θα πρέπει να αναρωθεί πρώτα όλη η κοιλίδα LNG για να σβήσει. Διασπορά, ανάφλεξη και έκρηξη ατμών LNG. Το LNG, αν διαρρεύσει, αεροποιείται ταχαίως. Ο όγκος το αυξάνει 600 φορές και αναμειγνυόμενο με τον αέρα, τον ψύχη και σχηματίζει κρύο λευκό νέφος ατμών, το οποίο επειδή είναι πυκνότερο και από τον αέρα, δεν διαλύεται. Ταξιδεύει με τη βοήθεια του ανέμου σε μεγάλες αποστάσεις. Έως όπου συναντήσει πηγή ανάφλεξης ή διαλυθεί όταν αυξηθεί αρκετά η θερμοκρασία των ατμών. Εάν εισέλθει σε κλειστό χώρο, π.χ. δωμάτιο ή κτίριο, θα αναφλεγεί και θα εκραγεί. Εάν εισέλθει σε εγκατάσταση χημικών, είναι εξαιρετικά πιθανό να παραχθούν καταστρεπτικές υπερπιέσεις. Και ένα τελευταίο. Σε περίπτωση πλήρους ρήξης της δεξαμενής, όλη η ποσότητα που περιέχει εκραίει μέσα σε ένα λεπτό σαν μείγμα δύο φάσεων, αφού μέρος της ποσότητας θα εξατμίζεται στιγμιαία με επιπτώσεις που πλήττουν πληθυσμό σε απόσταση μεγαλύτερη από 10 χιλιόμετρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που μπαίνει ένα έτσι ελάχιστο όριο ασφαλείας στα 27 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί. Κι όμως στο Σκαραμαγκά θέλουν να τοποθετήσουν LNG κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια. Βέβαια το Δαφνί, η Συνοικία, το Δάσος και το Χαϊδάρι έχουν απόσταση μικρότερη από 10 χιλιόμετρα. Τελευταία εμφανίστηκαν πολλά παπαγαλάκια, όπως και βουλευτές που είτε ψήφισαν τον νόμο, όπως έγινε από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ Κινάλ, είτε συνένεσαν με την αποχή τους και βέβαια το μεγάλο έγκλημα της παράδοσης της Προβλήτας 4, του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πούνε, βλέπετε είναι και προεκλογική περίοδος τώρα, ότι μπορεί να μην γίνει η εγκατάσταση LNG στην περιοχή. Τότε, ειδού πεδίο δόξας λαμπρός, να ψηφίσουν την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα και αναφέρει. Απαγορεύεται η τροπολογία που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απαγορεύεται η χωροθέτηση εντός των ναυπηγείων Σκαραμαγκιά κάθε τύπου εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και κάθε άλλο τύπο καυσίμων υδρογονανθράκων ή υδρογόνων, δηλαδή LNG. Ακυρώνεται η πώληση και παραχώρηση από την ΕΤΑΔ προς την ΕΝΑΕ της έκτασης ακινήτου ως τμήμα παλαιού υγειαλού, είναι αυτό που σας είπα πριν, ο υγειαλός και οι παράνομες υποχωματώσεις, έκτασης 220 στρεμμάτων στην περιοχή της Προβλήτας 4. Η παραπάνω έκταση ακινήτου αποδίδεται χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Χαϊδαρίου για χρήσεις αναψυχής για το κοινό. Να λοιπόν η ευκαιρία στους βουλευτές που έρχονται τώρα προεκλογικά και υποκριτικά ενδιαφέρονται δήθεν για την περιοχή. Η τροπολογία αυτή προβλέπει και την αγύρωση του άρθρου 7 στην ουσία της και την απόδοση του χώρου στο λαό της περιοχής. Όμως εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι βουλευτές αυτών των κομμάτων εξυπηρετούν αντιλαϊκές πολιτικές που μόνο ο αγώνας του λαού μας μπορεί να ανατρέψει.
Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε όσους ευθύνονται για το Μάτι, τη Μάντρα, τη Βόρειο Εύβοια, τα Τέμπη, για τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο με νεκρούς και σακατεμένους εργαζόμενους? Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτούς που ψήφισαν μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους, που έκαναν το όχι ναι, που έκοψαν μισθούς και συντάξεις, που βγάζουν σπίτια λαϊκών οικογενειών σε πληστηριασμό, που κόβουν το ρεύμα στους συνανθρώπους μας, που έκλεισαν νοσοκομεία ή τα άφησαν υποστελεχωμένα, που έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια, αβεβαιότητα, φόβο για το αύριο στο λαό μας και την νεολαία. Και όταν χρειάστηκε, ξεπέρασαν τις δίθεν διαχωριστικές κόκκινες γραμμές και έκαναν κυβερνήσεις εξυπηρέτησης του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ποιος το περίμενε αυτό? Νέα Δημοκρατία Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όλα για τη στήριξη του κράτους των μονοπωλίων. Και είναι και πρόθυμη βέβαια, είπα αναγκητικά η Χριστίνα, να μην πω εγώ, το τι μπορεί να γίνει έτσι και μετά τις εκλογές. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε εφοπλιστές όπως ο Προκοπίου, ότι μπορούμε τάχα να τα βρούμε μαζί του, έτσι λένε κάποιοι, έρχονται τώρα προεκλογικά και με δημοσιεύματα, να διαπραγματευτούμε, να τον μαλακώσουμε, μήπως δώσει 5-10 στρέμματα, αν έχουν το Θεό τους, δίπλα στο LNG. Δηλαδή να κάνει την εγκατάσταση, αλλά να μας δώσει ένα κομμάτι ψωμί και να πούμε ευχαριστώ. Ή να προσλάβει κάποιους στη δουλειά. Είδαμε ότι παρόλες τις συμφωνίες που είχαν γίνει, στο ναυπηγείο μπαίνουν μόνο 250 από τους 615 εργαζόμενους. Οι εφοπλιστές, όπως και όλοι όσοι εκμεταλλεύονται την εργατική δύναμη, δεν πιστεύουν σε τίποτε άλλο εκτός από το χρήμα. Τα κέρδη τους είναι βουτυγμένα στο αίμα εργατών και κατοίκων, αφού ούτε την επικινδυνότητα υπολογίζουν, ούτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας παίρνουν, αφού το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην ανεβάσουν το κόστος λειτουργίας. Για να καταλάβετε, ο Προκοπίου απαξίωσε ακόμα και να απαντήσει στο αίτημα του Συλλόγου Κάτω Αφέας για συνάντηση μαζί του. Είναι και αυτή μια ένδειξη των προθέσεών του. Απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μαζική, λαϊκή, πολύμορφη αντίδραση. Να μην εμπιστευτούμε κανένα πολιτικό μεσία που στη Βουλή ψηφίζει εναντίον μας και εδώ δίθεν συμπαραστέκεται. Ούτε βέβαια τους δημοτικούς μεσίες, όπως τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, τον κύριο Τινιακό, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δείξει μία απίστευτη ολιγορία και στην καλύτερη περίπτωση πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις. Συνεχώς κρατά στάση αναμονής και αφήνει να δημιουργούνται τετελεσμένα. Αντί να κάνει ένσταση στους όρους του διαγωνισμού για να εμποδίσει τη διαδικασία πώλησης, έκανε προσφυγή εκ των υστέρων και αφού είχε ήδη καταχειρωθεί ο διαγωνισμός των Προκοπίου. Η εκ των υστέρων ένσταση μετά από μεγάλο διάστημα έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αποφάνθηκε ότι είναι αναρμόδιο και ότι αρμόδια είναι τα αστικά δικαστήρια. Είναι άραγε άστοχος ατυχής χειρισμός ή κάτι άλλο? Και να φανταστείτε ότι χρυσοπληρώθηκε δικηγόρος, εξειδικευμένος όπως λέγανε σε αυτά τα θέματα. Βέβαια δικηγόρος είναι και ο Δήμαρχος, όπως ακόμα και δύο δημοτικοί του σύμβουλοι. Όμως ενώ έχουν περάσει ήδη 4 μήνες από την απόφαση του ΣΤΕ, δεν έκανε ακόμα προσφυγή ούτε στα αστικά δικαστήρια. Όλα αυτά πρέπει να προβληματίσουν τους κατοίκους της πόλης μας. Όπως επίσης ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια για την κινητοποίηση του κόσμου. Σύρθηκε αναγκαστικά κάτω από την πρωτοβουλία των συλλόγων και πήρε μέρος στη μεγάλη συγκέντρωση στις 2 Απρίλη. Όμως ούτε οι άλλες δημοτικές αρχές της περιοχής ανταποκρίθηκαν. Ούτε βέβαια ο Δήμαρχος Περιστερίου και πρόεδρος του ΆΣΔΑ, κ. Παχατουρίδης, ο οποίος μάλιστα ανακοινώθηκε ότι δέχεται στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Να τους χαίρονται τέτοιους αγωνιστές δημάρχους. Όμως ούτε ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης, ούτε κάποιος εκπρόσωπος της Περιφέρειας, όχι μόνο δεν ήρθαν για να στηρίξουν τον αγώνα του λαού και των μαζικών φορέων, αλλά απέρριψαν και το αίτημα που κατέθεσαν στις 6 Απρίλη οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης για συζήτηση και λήψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία εγκαταστάσεων LNG στο Σκαραμαγκά. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, υπάρχει ήδη συντονισμός 21 συλλόγων της πόλης μας που μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, να αγκαλιάσει ανθρώπους μας που έχουν αγωνία
για το μέλλον της πόλης και της κοινωνίας μας. Δεν πρέπει να μείνει κανένας αμέτωχος σε αυτόν τον αγώνα. Να διοργανωθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, δράσεις. Σημαντική είναι η πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων με τους συλλόγους γονέων και του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου και του έκτου Γυμνασίου, που έφτιαξαν όμορφα πανό τα οποία έβαλαν σε διάφορα σημεία των σχολείων και του Δήμου. Να αξιοποιήσουμε σαν μοχλό πίεση τη λεωφόρο Καβάλας και τον χώρο των 22 στρεμάτων. Να τους καλάσουμε τα σχέδια, όπως το κάναμε το 1993 που αποτρέψαμε την οικοπεδοποίηση του στρατοπέδου και το 2007 που ακυρώσαμε τα σχέδια για δημιουργία λιμανιού και εμπορευματική φώτια στους Καραβαγκά. Να πούμε όχι σε οποιαδήποτε σκέψη για εγκατάσταση LNG και άλλων επικίνδυνων χρήσεων στον χώρο του Καραμαγκά. Να διεκδικήσουμε την απόδοση των 220 στρεμάτων στο λαιό της περιοχής για ελεύθερη και δωρεάν χρήση ως χώρος πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής. Η δύναμη βρίσκεται στη δική μας θέληση, τις δικές μας καρδιές, στα δικά μας χέρια.